Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε το πρώτο μας draft για το FC25, το οποίο θα είναι online draft. Θα πούμε με coins, ας ξεκινήσουμε. Εδώ έχουμε τα αισθήματα. Θα επιλέξω το 352, γιατί από ό,τι έχω ακούσει είναι σπασμένο. Για να δούμε. Εδώ έχουμε captain. Έχουμε τρομερές επιλογές. Όλες είναι υπέροχες κάρτες, αλλά θα επιλέξω τον Donovan. Πάμε στα δύο striker. Πάμε πρώτα στο αριστερό striker, στο οποίο οι επιλογές είναι άθλιες, αλλά θα επιλέξουμε τον Guðmundsson. Συνεχίζουμε στο δεύτερο striker, πάλι οι επιλογές είναι άθλιες, αλλά θα πάρουμε την Gio Garbellini. Προχωράμε στο right mid, δεν έχουμε κάπως καλύτερες επιλογές, θα επιλέξουμε τον Malen. Πάμε στο left mid, εδώ έχουμε τρεις πολύ καλές επιλογές, οι οποίες είναι ο Garnacho, ο Maximin και ο Werner, αλλά θα επιλέξουμε τον Garnacho. Προχωράμε στο αριστερό CDM, ας είναι κάτι καλό. Θα επιλέξουμε τον Casemiro για να αναβάσει και το chemistry. Προχωράμε στο δεύτερο CDM, ας έχει κάτι καλό. Εντάξει, δεν είναι πολύ κακές επιλογές που έχει, αλλά θα επιλέξουμε τον Καμαρά που μας βοηθάει. Προχωράμε στο ένα από τα τρία center back, τα οποία είναι άθλια, αλλά θα επιλέξουμε την Loren για το chemistry. Πάμε στο κεντρικό center back, θα επιλέξουμε τον Martinez για το chemistry και πάμε και στο τελευταίο center back και θα επιλέξουμε τον Militao, παρόλο που δεν κάνει πολύ καλό chem, είναι το οποίο καλό συμβεί. Πάμε και στη θέση του τερματοφύλακα, θα πάρουμε τον Ortega. Πάμε στις αλλαγές, θέση του τερματοφύλακα, θα πάρουμε τον Diogo Costa. Προχωράμε στην επόμενη αλλαγή, θα επιλέξουμε τον Luka Vázquez. Προχωράμε στην επόμενη αλλαγή, εδώ είναι όλες κακές επιλογές. Θα επιλέξουμε το αριστερό back τον Murisic. Συνεχίζουμε, πάλι πολύ κακές επιλογές, αλλά θα πάρουμε την Zandrezil λόγω του rating. Συνεχίζουμε με την πέμπτη αλλαγή για να δούμε τι θα έχει. Εδώ δεν είναι πολύ καλές επιλογές, αλλά θα πάρουμε τον Rafa. Ακόμα δεν έχουμε βρει κάτι πολύ καλό. Συνεχίζουμε, εδώ έχουμε πολύ καλές επιλογές. Συνεχίζω την να διαλέξω. Δύσκολη απόφαση εδώ, αλλά θα επιλέξω τον Harry Kane. Προχωράμε στην 7η επιλογή, ας είναι κάτι καλό. Ok, έχουμε Inform Boniface, έχουμε καλές επιλογές, αλλά θα επιλέξουμε τον Kudus. Συνεχίζουμε στην 8η επιλογή αναπληρωματικού. Όλες οι επιλογές είναι άθλιες, αλλά θα πάρουμε το αριστερό back της United. Μέχρι στιγμής δεν πηγαίνει πολύ καλά το draft. Εδώ έχω μια καλή επιλογή, τον Nkunku, ο οποίος μπορεί να παίξει και striker και δεν είναι πολύ chemistry. Συνεχίζουμε, άθλιες επιλογές, αλλά θα πάρουμε τον Sinistera. Πρώτη τελευταία επιλογή, ας είναι κάτι καλό. Πάμε τον Ρενίλντο και τελευταία επιλογή, Σόμποσλαϊ. Οκ, θα μπορούσε να πάει και χειρότερα, αλλά και πολύ καλύτερα. Ας επιλέξουμε και τον προπονητή. Θα επιλέξουμε τον Unai Emery και αυτή είναι η ομάδα προς το παρόν. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές μήπως ανέβει το chemistry και πάμε να παίξουμε το πρώτο match. Έγιναν οι αλλαγές στην ομάδα και είναι κάπως έτσι πλέον. Το rating είναι 83. Και το chemistry 29, δεν μπορούσε να βγει κάτι καλύτερο. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές μόλις είμαστε στο παιχνίδι. Πάμε στο πρώτο match για να δούμε την ομάδα του. Η ομάδα του φαίνεται πολύ καλή, ειδικά από το κέντρο και πάνω. Είναι εξαιρετική. Είναι ένα δύσκολο match. Ξεκινάει το παιχνίδι. Έχουμε σέντρα εμείς. Θα πάμε για kick off glitch. Αλλά κάνουμε πολύ γρήγορα το λάθος. Ο αντίπαλος κλέβει την μπάλα. Θα βγάλει γρήγορα επίθεση. Εδώ πάμε να κάνουμε άμυνα. Αλλά πέσαμε γρήγορα και ο αντίπαλος βγαίνει τέτα τέτ. Με ένα ωραίο tackling κλέβουμε την μπάλα. Κάνει ένα shoot. Αποκλείει ο τερματοφύλακας. Εδώ κάπως πέφτει κάτω ο παίχτης μας. Και με πολύ δόση τύχης γλιτώνουμε το goal. Ο αντίπαλος έχει βγει από τα αριστερά με τον Mbappé. Κλέβουμε την μπάλα με τον Μαρτίνεθ. Αλλά κάνουμε ένα λάθος διώξιμο. Έχει την μπάλα ο Βαλβέρδε. Μας παίρνει σαν σταματημένους, κάνει ένα power shot και γίνεται το 1-0. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια γρήγορη επίθεση στον Nkunku. Δίνουμε δεξιά στον Kudus, ξανά στο κέντρο. Δίνουμε στο striker, αλλά δεν περνάει παλιά και χάθηκε η επίθεση. Έχει την μπάλα ο αντίπαλος, δίνει αριστερά στον Mbappé. Ανοίγει την μπάλα με τον Mbappé, δεν πιάνεται με τίποτα. Συγκλίνει λίγο προς τα μέσα, κάνει κάτι τρίπλες εκεί. Βγάζει με μια λόμπα ελεύθερο τον Valverde. Το αποκρούμε μεν, αλλά παίρνει το rebound ο Τέβες και γίνεται το 0-2 πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχει τελειώσει το match ακόμη και συνεχίζουμε την πίεση και κλέβουμε την μπάλα και πάμε να κάνουμε μια επίθεση. Έχει ελεύθερο πεδίο ο Donovan, γίνεται το shoot, αλλά αποκρούει ο τερματοφύλακας και χάθηκε η επίθεση. Εδώ βλέπω στο minimap ότι δεξιά έχει πολύ χώρο ο Kudus, αλλά την πάσα γρήγορα και δίνω μετά στον Kane. Περνάμε τον Kane όλη την άμυνα. Πάμε περιοχή, κάνουμε ένα shoot, αλλά αποκρούει ξανά, κάνουμε το πλάγιο. Στην περιοχή του Nkunku να δίνει μια πάσα στον Kane και ο Kane από εκεί να μην μπορεί να στοχίσει και μειώνουμε σε 1-2. Έχει την μπάλα ο αντίπαλος, δίνει δεξιά στον Messi και από ό,τι φαίνεται θα πάει σε ατομική ενέργεια.
μπαίνει μέσα στην περιοχή πολύ εύκολα. Και εδώ με ένα πάρα πολύ τυχερό γκολ γίνεται το 1-3. Πήγαμε για Kiko Glitch, μας έκοψε, έδωσε τον Mbappé, πέρασε τη μισή άμυνα και έδωσε τον Τέβες, όπου με ένα heel to heel περνάει τον τερματοφύλακα και κάνει το 1-4. Κάπου εδώ δεν έχουμε ελπίδες να το γυρίσουμε, οπότε πάμε στα rewards. Ιδανικό είναι να πάρουμε draft token εδώ, αλλά πήραμε 2 gold pack και ένα premium silver pack. Τουλάχιστον να έχει κάτι καλό. Ας ξεκινήσουμε με το silver pack. Okay. Είναι silver rare, αλλά το κάνουμε skip. Δεν πάνε τίποτα αυτοί οι παίχτες, αλλά είναι καλή η SPC. Προχωράμε και σε ένα από τα 2 gold pack. The gun board, box 81, άκιστο. Προχωράμε και το τελευταίο gold pack, αυτό είναι on boards. Ο Edwards. Πολύ κακό draft, πολύ κακά rewards. Ας ελπίσουμε το επόμενο draft θα είναι πολύ καλύτερο. Και τα rewards επίσης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe.